αντιδράσεις στον χώρο της εστίασης και διασκέδασης προκαλούν τα νέα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας. Το ωράριο λειτουργίας σε χώρους διασκέδασης και εστίασης θα είναι έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως 6 άτομα θα επιτρέπονται ένα τραπέζι και θα απαγορεύονται οι όρθιοι πελάτες, ενώ στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα θα απαγορευτεί η μουσική. Σίγουρα θα είναι δύσκολο και θα αποτρέψει τον κόσμο το να βγει. Ελπίζω να λήξουν στις 16 Γενάρη. Θα προτιμούσα να είναι πιο ελεύθερα τα μέτρα. Απλά είναι και λίγο COVID αυτή την περίοδο, οπότε είναι λίγο δύσκολα. Νιώθεις ότι είναι περιοριστικό και τα λοιπά, ότι τώρα δηλαδή και μετά τις 12 θα μπορείς να βγεις. Προκειμένου να έχουμε την υγειά μας και να βγάλουμε τη χρονιά που λέμε και να μην καταλήξουμε σε εντατικές, γιατί έχω μάθει και από γνωστούς κρούσματα και τέτοια και πώς ήταν, ήταν χάλια. Οπότε ναι, όχι, εντάξει, καλύτερα μέτρα παρά να καταλήξουμε σε κανένα νοσοκομείο. Γενικά τις επιχειρήσεις σίγουρα θα τις επηρεάσει, γιατί άλλο να έχεις τώρα να γίνεται χαμός εδώ πέρα και να, ειδικά τώρα τις γιορτινές μέρες μέχρι τις 7 του Ιανουαρίου που είναι το Αγιανιού, πιστεύω θα πήγαινε. Για χαριστική βολή στον κλάδο κάνουν λόγο επιχειρηματίες οι οποίοι αντικρίζουν τους μειωμένους τζίρους τους, ενώ διαβλέπουν λουκέτα το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα νέα μέτρα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι το τελειωτικό και η ταφόπλακά τους. Δυστυχώς, πάρα πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτα στα μαγαζιά τους, διότι δεν θα αντέξουν την πίεση των 10 και 2 χρόνων που υπάρχουν τώρα. Εγώ είμαι ούτως ή άλλως ένας από τους εμβολιασμένους. Δεν με επηρεάζει ο χρόνος, γιατί σαν οικογενειάρχης δεν πολύ βγαίνω, όμως είναι κρίμα το να την πληρώνουν όλοι. Θα πρέπει να πειθαρχήσουμε όλοι σε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τη χώρα μας και όχι μόνο. Εμείς έχουμε συνηθίσει, δεν βγαίνουμε τόσο ή άλλως, αλλά τα νέα παιδιά θα βγουν, πιστεύω. Λίγο δύσκολο να σταματήσουν, νομίζω, να καθίσουν μέσα. Και αυτά 12 η ώρα ξυπνάνε για να πάνε. Τι να κάνουμε, πρέπει όμως να συμβιβαζόμαστε με κάποια πράγματα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει πλέον ένας σκληρός πυρήνας ανθρώπων, ο οποίος ανεξάρτητα από τα μέτρα και ανεξάρτητα από το εντός εισαγωγικών πόλεμο που μπορούν να αντιμετωπίσουν για να δεχθούν να υιοθετήσουν αυτά τα μέτρα, δεν θα υποχωρήσουν. Να βοηθήσουμε και όπου πάρει. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η μετάλλαξη όμικρον σαρώνει την επικράτεια, με δημότες να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους. Πολύ καλά το κάνανε. Πολύ καλά. Σας ανησυχούν τα κρούσματα? Βέβαια. Γενικά υπάρχει μια ανησυχία από ό,τι βλέπω σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και όλοι τρέχουν στα ιατρεία, όλοι τρέχουν στα φαρμακεία, όλοι κάνουν rapid test. Ναι. Όλοι τέλος πάντων είναι σε κινητικότητα. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζονται και προσαρμόζονται σιγά σιγά στη νέα κατάσταση. Και οι νέοι. Να προσέχει ο κόσμος αυτό. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Εγώ θέλω να δηλώσω σαν σε κυρία Γιάννης. Παρατήρησα σε ορισμένες συνευρέσεις ανθρώπων μια αφέλεια, μια. Κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι συμβαίνει, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή αγκαλιάς βλέπετε και, πάρα πολλά. Και φιλιά. Και μόνο. Πολίτες σχολιάζουν τα νέα δεδομένα σε εστίαση και διασκέδαση, με τους περισσότερους να χαρακτηρίζουν ως αναμενόμενα τα νέα μέτρα, στέλνοντας το μήνυμα του εμβολιασμού. Πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά. Η εγγονούλα μου, ας πούμε, για παράδειγμα, διαγνώστηκε με τον ιό και είναι σε καραντίνα. Ευελπιστώ ότι ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει χρήση των εμβολίων, γιατί αυτή είναι η ασπίδα που έχουμε σήμερα απέναντι στον ιό.